Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει το Καλλιτεχνικό Σχολείο στην Αλεξανδρούπολη. Γενέθλια εκδήλωση για την παράταξη Λαμπάκη, 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας και συνεχίζουμε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έντονη ανησυχία για το μέλλον της σχολής νοστιλευτικής στο Δημότυχο. Πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τα αδύναμα τμήματα. Ζυμώσεις και προεργασίες με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23 και στο Δήμο της Δράμας. Υποψήφοι και διεκδικήσεις. Η πίεση στον Εύρο συνεχίζεται σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος υποστήριξε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι κάθε βράδυ η Τουρκία στέλνει περίπου 1.500 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούν να φτάσουν στα σύνορα, αλλά αποθαρρύνονται από την παρουσία της αστυνομίας και του ελληνικού στρατού. Στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και τις θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και τον εξυγχρονισμό λειτουργίας της ΕΕΠ, στο μεγάλο ποσοστό εξιχνιάσεων δολοφονιών από την ελληνική αστυνομία το 2022, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, ενώ έδωσε απάντηση και στις προκλητικές αιτιάσεις των Τούρκων περί τρομοκρατίας. Σε ό,τι αφορά στις επιθέσεις από την πλευρά της Τουρκίας μετά την αιματηρή τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε: «Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας και δεν επιτρέπουμε την είσοδο τρομοκρατών στη χώρα μας. Η Ελλάδα ουδέποτε φιλοξένησε τρομοκράτες. Είναι κράτος δικαίου. Είναι η χώρα που συμβάλλει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή». Όπως σημείωσε, συνεχίζεται η πίεση στον Εύρο, καθώς κάθε βράδυ οι γείτονές μας στέλνουν περίπου 1.500 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούν να φτάσουν στα σύνορα, αλλά αποθαρρύνονται από την παρουσία της αστυνομίας και του ελληνικού στρατού. Συνεχίζει και υπάρχει μια καθημερινή μάχη. Είναι πραγματικότητα. Κάθε βράδυ συνεχίζουν οι γείτονές μας να μας στέλνουν περί τους 1.500 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούν να φτάσουν στα σύνορα, να περάσουν τα σύνορα. Και όταν βλέπουν την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας και των δυνάμεων του ελληνικού στρατού, αποθαρρύνονται και δεν προχωρούν συνήθως. Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα. Ο αριθμός, θέλω να σας πω, ότι είναι αυξημένος κατά 50% από τον αντίστοιχο περσινό μήνα των ανθρώπων που επιχειρούν. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα και σε επιχειρησιακή δράση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Στα επιχειρήματα της Τουρκίας, τα οποία ακούσαμε πρόσφατα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δεχτεί τρομοκράτες στο έδαφος της με αφορμή την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, από την οποία προφανώς και δεν μετακινούμαστε καθόλου. Η Ελλάδα από θέση αρχής καταδικάζει κάθε τρομοκρατική ενέργεια, όπου και αν συμβαίνει, και εναντίον οποιοδήποτε και αν συμβαίνει, και το ίδιο κάναμε και για την τρομοκρατική ενέργεια που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη. Συλληπούμενοι τον τουρκικό λαό και το τουρκικό κράτος, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, μιλάμε απολύτως στα σύνορά μας, δεν επιτρέπουμε την είσοδο τρομοκρατών στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τρομοκράτες πουθενά στο έδαφος της. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης τώρα και στα αυτοδιοικητικά, την κάθοδο στις επόμενες δημοτικές εκλογές και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2023 και την επάνωδο στη Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες Βαγγέλης Λαμπάκης. Ο κύριος Λαμπάκης σε μια γενέθλια εκδήλωση της παράταξής του, καθώς συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από τη στιγμή που ιδρύθηκε η παράταξη Πόλη και Πολίτες, με πάρα πολύ μεγάλη δόση αυτοκριτικής, ειλικρίνειας και απολογισμού της συνολικής πορείας, είπε και πάλι ότι θα διεκδικήσει την υποψηφιότητά του για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, θα διεκδικήσει την ψήφο εμπιστοσύνης των δημοτών. Έκανε έναν πολύ μεγάλο απολογισμό των έργων καθ' όλη τη διάρκεια που ο ίδιος ήταν δήμαρχος και αναφέρθηκε φυσικά και στην ΙΤΑ του 2019. «Γίναμε φίλοι με την ΙΤΑ», μας είπε χαρακτηριστικά. «Κάναμε τα λάθη, τα οποία τα αναγνωρίσαμε. Γίναμε όμως τις επάλξεις ζωντανοί και όρθιοι, γίναμε πιο άνθρωποι και βεβαίως, όπως είπε χαρακτηριστικά, πιστεύουμε ότι τώρα πια είμαστε και πιο ισχυροί». Γιατί έχετε αντιληφθεί ότι δεν είμαι εκείνος ο σκληρός άνθρωπος όταν έχω να αντιμετωπίσω το συναίσθημά μου. Είμαι πολύ ευαίσθητος και συναισθηματικός τύπος ανθρώπου. Μπορεί να παίρνω σκληρές αποφάσεις και να τις υλοποιώ μέχρι τέλους, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Έτσι λοιπόν, μετά από δύο δυνατές νίκες, όπου νιώσαμε ότι είμαστε οι επικυρίαρχοι στην αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, μέσα από τις συνεργασίες βέβαια, και δημιουργώντας ένα Δήμο ο οποίος, φίλες και φίλοι, ήταν ο πρώτος Δήμος όλη την Ελλάδα. Εάν έχει κάποιος κάποια αμφισβήτηση αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αύριο το πρωί να πάρει τηλέφωνο για να μιλήσουμε και να του πω για ποιο λόγο. Γρήγορα, λέω ότι ο λόγος είναι πρώτον, πολιτικά ήμασταν πραγματικά τους πρώτους Δήμους. Ήμασταν ένας Δήμος ο οποίος κοινωνικά μπορούσε να επαναστατήσει και το αποδείκνυε όταν χρειαζόταν, σας θυμίζω το χρυσό. Έτσι γίναμε ο πρώτος Δήμος όλη την Ελλάδα. Παραδώσαμε λοιπόν ένα Δήμο στις 31 Αυγούστου του 19, ο οποίος ήταν αξιοζήλευτος και δακτυλοδεικτούμενος. Χάσαμε όμως παρόλα αυτά. Είδατε τι γίνεται στην πολιτική. Χάσαμε και δεν σας κρύβω ότι κλονιστήκαμε. Και είπα, θα προχωρήσουμε κλονισμένοι ή θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε ρότα. Καταρχήν πήραμε απόφαση, μεθεπόμενη μέρα, ήμασταν περίπου 100 στελέχη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου πήραμε τη μεγάλη απόφαση να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και να συνεχίσουμε από εκεί που μας τάξατε εσείς, από την αντιπολίτευση. Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από αυτό που βρίσκεται η καρέκλα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Και το δεχθήκαμε και το ανεχθήκαμε, γιατί αυτό υποδεικνύει η δημοκρατία. Και εμείς είμαστε υπάκουοι στη δημοκρατία. Μπορεί να ήμασταν υπάκουοι σε κάποια άλλα κοινωνικά θέματα, τα οποία οφείλουμε να τα διεκδικήσουμε. Αλλά σε αυτό δηλώσαμε απόλυτη υπακοή και κάναμε κάτι άλλο. Πέραν το ότι εφουγκραστήκαμε το λαό και την εντολή που μας έδωσε να πάμε εκεί κάτω, γίναμε φίλοι με την ΙΤΑ. Καθίσαμε και είπαμε, γιατί έχασες, Βαγγέλη Ναπάκη, τι δεν πήγε καλά. Και βρήκα μια σειρά λαθών, τα οποία δεν μπορούσα να τα πει μπροστά. Τα είδα όμως μετά. Και το γεγονός ότι τα είδα μετά, αλλά τα είδα έστω και μετά. Και το γεγονός ότι μείναμε στις επάρξεις του αγώνα εκεί μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όπως είναι αυτό που είναι. Αυτό μας αξίζει. Αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να αποκτήσουμε περισσότερη σοφία. Να διευρυνθεί ο ορίζοντας του μυαλού μας και να βάλουμε μέσα περισσότερα πράγματα. Να απλωθούμε λίγο παραπάνω και να αγγίξουμε ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν τα είχαμε αγγίξει. Παρά το γεγονός ότι πιστεύουμε ότι ήμασταν πάρα πολύ ισχυροί. Και να κουμπίσουμε ακόμη περισσότερο πού? Στον απλό και ιδιαίτερα αδύναμο άνθρωπο. Γίναμε πιο άνθρωποι, ρε παιδιά. Γιατί ηθηθήκαμε. Και αν καταφέρεις να τη δεις την ΙΤΑ έτσι, τότε είσαι ο μεγάλος νικητής. Γιατί δεν φοβάσαι, γιατί σηκώνεις το ανάστημά σου, τα μάτια σου ψηλά και κοιτάς τους συνδημότες σου και τους λες, εγώ εδώ είμαι και είμαι αυτός. Όπως σας τον περιέγραψα πριν. Αναλαμβάνω την ευθύνη της ΙΤΑς. Έγινα καλύτερος άνθρωπος και προχωράω με τους συνεργάτες μου μπροστά. Είδαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε εχθές ο κύριος Βαγγέλης Λαμπάκης κατά την γενέθλια αυτή εκδήλωση και ουσιαστικά μια εκδήλωση που αφορούσε και στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την διεκδίκηση του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Μαζί μας τώρα για να σχολιάσουμε όλα όσα έγιναν εχθές, έτσι και την πρώτη αίσθηση που άφησε αυτή η εκδήλωση, βρίσκεται τηλεφωνικά μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Πόλη και Πολίτες, ο κύριος Γιώργος Κουκουράβας. Κύριε Κουκουράβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πασχάλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Για να ακούσω τώρα λίγο στον απόϊχο αυτής της γενέθλιας εκδήλωσης για την παράταξη Πόλη και Λαμπάκη, Πόλη και Πολίτες του κύριου Βαγγέλη Λαμπάκη. Ουσιαστικά, κύριε Κουκουράβα, ήταν μια εκδήλωση πέρα από τα όσα υπόθηκαν για το τι ακριβώς έκανε αυτή η παράταξη όταν ήταν στην διοίκηση του Δήμου. Τέθηκαν όμως, νομίζω και πάρα πολύ ξεκάθαρα, και οι προτάσεις, οι απόψεις και οι σκέψεις για το πώς θα κινηθεί η παράταξη Πόλη και Πολίτες από εδώ και έπειτα. Ναι, κοιτάξτε, ήταν όντως μια εκδήλωση η οποία είχε και τα ρίσκα της. Δηλαδή ήταν μια εκδήλωση η οποία ακόμα δεν έχουμε μπει σε καθαρό προεκλογικό χρόνο.
Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι μοναδικές παρατάξεις οι οποίες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον είναι η δική μας και προφανώς και του νυν δημάρχου. Επομένως, εμείς καλέσαμε τον κόσμο μας ανοιχτά. Εντάξει, και της λαϊκής εισπύρωσης από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Κουκουράβα, όμως. Ναι, σωστά, και η λαϊκή εισπύρωση, ωραία. Εμείς καλέσαμε τον κόσμο μας ανοιχτά προκειμένου να του πούμε όχι γιατί χάσαμε, έχουμε αφήσει πίσω αυτή την ιστορία, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και σαν παράταξη. Καταλάβαμε τα λάθη μας που γίνανε και χάσαμε τις εκλογές του 19 και τα αφήσαμε πίσω αυτό. Το φωνάξαμε για να δηλώσουμε παρόν, σαν άτομα και παρόντες μάλλον σαν παράταξη, και να του πούμε τι έχουμε να κάνουμε για το μέλλον και τι σχεδιάζουμε για το μέλλον, στη συνέχεια βέβαια αυτόν που είχαμε αφήσει το 2019. Ήταν μια συγκέντρωση, έτσι, μια συνάντηση φίλων με αρκετό συνέστημα, γιατί έγινε και όλη η ιστορική έτσι, αναφορά της παράταξης αυτής. Σε μια γεμάτη και αίθουσα να προσθέσω εγώ, κύριε Κουκουράβα. Ναι, ορίστε. Λέω σε μια γεμάτη αίθουσα να προσθέσω. Ναι, γεμάτη αίθουσα. Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν μια εκδήλωση που είχε και τα ρίσκα της. Οι φίλοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και αυτό μας κάνει χαρούμενους σαν παράταξη, η οποία δηλώσαμε ότι θα είμαστε στις επόμενες εκλογές του Οκτωβρίου, δυνατοί, ανανεωμένοι, όχι μόνο τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και πολλά καινούργια. Κύριε Κουκουράβα, είπατε πάρα πολύ σωστά και καλά κάνετε και το επισημαίνετε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το ύφος ότι την ήττα του 2019 την αφήσατε πίσω. Ωστόσο, όμως, σε αυτή την ήττα αναφέρθηκε εχθές ο κύριος Λαμπάκης και για πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί ανάμεσα σε άλλα τόνισε χαρακτηριστικά ότι από την ήττα αυτήν γίνατε καλύτεροι άνθρωποι, με την έννοια ότι ήρθατε πιο κοντά στον άνθρωπο, πιο κοντά στο δημότη, για να τον αφουγκραστείτε, να τον καταλάβετε, να τον ενστερνιστείτε, αν θέλετε, με έναν τρόπο πιο κοντά στα προβλήματά του. Ναι, ξέρετε γιατί το είπα αυτό, γιατί ήταν και ένα από τα λάθη μας. Είχαμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στο να εκτελέσουμε, να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε τα έργα τα οποία γίνανε και γίνονται και ολοκληρώνονται επί της παρούσης Δημοτικής Αρχής και είχαμε αφήσει την καθημερινότητα, είχαμε αφήσει ίσως τα προβλήματα τα οποία τον ενδιαφέρει ο άλλος. Γιατί λέει, ωραία, καλή η παραλία, καλά μου την έκανες, αλλά τι να το κάνω εγώ άμα έχω 10 λακκούβες στον δρόμο που μένω μπροστά. Επομένως, αυτό εννοούσε ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, αυτό εννοούσα και εγώ την αυτοκριτική την οποία κάναμε ο καθένας και για μένα έχουν τελειώσει τα... Να το πω έτσι λίγο πιο εισαγωγικά, τα μνημόσυνα. Κοιτάμε μπροστά. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια και νομίζω αποδείχτηκε από τη χθεσινή εκδήλωση, κύριε Κουκουράβο, ότι κοιτάτε μπροστά, γιατί αυτό που μπορεί κανείς να αναγνωρίσει, είτε συμφωνεί με την παράταξη Πόλη και Πολίτες, είτε δεν συμφωνεί με τα όσα λέει ο επικεφαλής σας, αν μη τι άλλο, μείνατε όρθιοι στις επάλξεις, ζωντανή στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχουμε με όλα αυτά τα παρατράγουδα που ζούμε κάθε φορά, τέλος πάντων, γιατί και αυτή είναι μια αλήθεια. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Έτσι, δυστυχώς θα πω βεβαίως. Λοιπόν, μείνατε όρθιοι και συνεχίζετε, προχωράτε και διεκδικείτε εκ νέου τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Γιατί ξέρετε, πρέπει να πιστώσουμε κάτι πάρα πολύ τολμηρό και θετικό στον επικεφαλή σας, μαζί και με τους υπόλοιπους, βέβαια, όλους εσάς εννοείται, γιατί μαζί την κάνετε τη δουλειά. Ότι δεν το βάλατε κάτω, δεν τα παρατήσατε. Πολύ δύσκολα όταν χάνει κάποιος, επιστρέφει στα έδρανα και μάλιστα στα έδρανα της αντιπολίτευσης, έτσι, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Απόλυτα, απόλυτα. Έχετε απόλυτο δίκιο και σας θυμίζω ιστορικά τους δημάρχους και τον πατέρα μου. Όσοι χάσανε, φύγανε μετά. Γιατί δεν θα πω ότι η ΙΤΑ είναι πικρή και πονάει, αλλά δυστυχώς έτσι γινότανε. Ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης έμεινε όρθιος. Αν δεν υπήρχε Βαγγέλης Λαμπάκης να έμενε και έλεγε, παιδιά, εγώ έκλεισα τον κύκλο μου, έκανα 9 χρόνια, 20 χρόνια στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, πάω σπίτι μου και πάρτε την παράταξη. Θα είχαμε διαλύσει. Σας το λέω και το υπογράφω. Σας το λέω και το υπογράφω και όποιος θέλει να μου πει το αντίθετο. Άρα οφείλεται αποκλειστικά σε αυτόν ότι παρέμεινε, μας κράτησε, ξεπέρασε την πίκρα της ΙΤΑς και εμείς την ξεπεράσαμε ο καθένας ξεχωριστά και είμαστε εδώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, και συνεχίζεται όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά και μάλιστα πάρα πολλές φορές εχθές. Κύριε Κουκουράβα, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την επικοινωνία που είχαμε. Καλά, κύριε Πασκάκη, και επιφυλάσσομαι την άλλη φορά. Από κοντά. Διαζώσεις. Βεβαίως, κύριε Κουκουράβα, λοιπόν, θα χαρούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης τώρα θα πάμε στο Δήμο της Δράμας να δούμε και εκεί τι γίνεται με τις προεκλογικές ζυμώσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μηχανές έχουν ήδη πάρει μπρος σε πολλές τοπικές δημοτικές παρατάξεις. Έγινε χθες μία παρουσίαση στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, όπως είπαμε, από τον κύριο Βαγγέλη Λαμπάκη, που ουσιαστικά ανακοίνωσε και πάλι την εκ νέου υποψηφιότητά του. Τώρα για να δούμε τι γίνεται στον Δήμο της Δράμας, όπου και εκεί υπάρχουν διάφορες κινητοποιήσεις και κινητικότητες από τους υποψήφιους δημάρχους. Μαζί μας ο Σπύρος Λάτσας από την εφημερίδα Εργασία Συν και Εργασία Πρες, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, μιας και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος επίσης έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του πριν από λίγες ημέρες, έκανε και μια σχετική παρουσίαση και των υποψηφίων που στελεχώνουν αυτή την προσπάθειά του. Σπύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Δράμα. Τι κάνετε, είστε καλά? Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαι απόψε κοντά μας και η αλήθεια είναι ότι και εσείς καλά προχωράτε εκεί, έτσι. Υπάρχουν προεργασίες και προετοιμασίες. Για δώσ' μας λίγο το κλίμα, τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ στην Δράμα είναι το εξής. Έχουν ήδη ανακοινώσει δύο ότι θα είναι υποψήφιες για τις εκλογές του 2023. Είναι του κ. Παπαδόπουλου με τον τίτλο Επανεκκίνηση και το project με την κυρία Παρθένα Κιόρτεβε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Μαμψάκος δεν θα ξαναείναι υποψήφιος, καθώς επίσης και η υπόλοιπη ζωή με τον κ. Κυριάκο Χαρακίδη και αυτή έχει αρχίσει να ανακοινώνει υποψηφίους στα social media. Τέσσερις λοιπόν οι παρατάξεις, συν το ΚΚΕ που θα κατεβάσει μία παράταξη σε όλη τη Δράμα, αλλά μόνο στο Μητροπολιτικό Δήμο. Επομένως λοιπόν, οι παρατάξεις από 7 που είμαστε γίνονται αυτή τη στιγμή. Σπύρο μου, εγώ είδα κάποια αποσπάσματα από την εκδήλωση και την παρουσίαση του κυρίου Παπαδόπουλου, που είχε αρκετό κόσμο, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλήφθηκα από αυτά που παρακολούθησα. Υπήρχε και η παρουσία και η συμμετοχή και άλλων αυτοδιοικητικών και από την περιφέρεια, θέλω να πω, και από τον Δήμο γενικότερα. Δεν ξέρω, η δική σου εκτίμηση, αυτό που εσύ κατάφερες να καταγράψεις? Ο κύριος Παπαδόπουλος έκανε μία εκδήλωση, η οποία είχε περίπου 600 άτομα, παρουσίασε γύρω στα 65 άτομα υποψηφίους και παραπάνω, συν κάποιους άλλους που είχε ανακοινώσει σε δεύτερη φάση. Και ήταν μια παρουσία η οποία εντυπωσίασε και θορύβησε τα έπαιρνα που ακόμη αντιπάλους του μέχρι στιγμής. Η κυρία Κιόρτη... Ναι, γιατί είδαμε και βουλευτική εκπροσώπηση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Δεν σε άκουσα. Λέω, είδαμε και βουλευτική εκπροσώπηση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν παρόν ο κύριος Μπλούχος. Και ήταν και περιφερειακή σύμβουλη, όπως ο κύριος Πατακάκης. Ο κύριος Δελισταμάτης, αν δεν κάνω επίσης λάθος. Και ο κύριος Δελισταμάτης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δελισταμάτης, ναι, ναι. Κάνει κάποιες διακοπές και με. Το έχω καταλάβει, Σπύρο. Το σήμα εδώ που είμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχε και αυτοδιοικητικούς, είχε και κόσμο πάρα πολύ. Από άλλες παρατάξεις και από άλλους δήμους, και αυτό βέβαια είναι και μία, αν θέλεις, ένα ταμείο σε εισαγωγικά από την θητεία του ως αντιπεριφερειάρχης, που ήταν πολύ πετυχημένη το προηγούμενο διάστημα των 2,5 περίπου χρόνων. Συζήτηση για το χρήσμα, θέλω να μου πεις. Που θα ανακοινώσει ο κ. Παπαδόπουλος. Σπύρο μου, θέλω να μου πεις αν γίνεται συζήτηση και για το χρήσμα. Οι παρατάξεις, αν διεκδικούν κατά κύριο λόγο το κυβερνό κόμμα, βέβαια, από τη Νέα Δημοκρατία, αν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις ή και εκεί υπάρχει λογική και στρατηγική, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές και μετά πώς θα πάει το καράβι γενικότερα. Νομίζω έδωσες και την απάντηση. Όλοι περιμένουν τι θα γίνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι παλεύουν για το κοινό καλό του τόπου, αλλά όταν φτάνει η ώρα του ταμείου, να το πούμε έτσι απλά, όλοι εκεί αρχίζουν και ζορίζονται. Όλοι περιμένουν ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα. Από ό,τι ξέρω, ο κ. Παπαδόπουλος, τουλάχιστον αυτό έχει πει, δεν επιθυμεί χρήσμα με την ευρύτερη έννοια. Τώρα, αν κάποιο κόμμα κατέβει και τον στηρίξει, αυτό δεν ξέρω τι θα κάνει, είναι δικό του θέμα, αλλά δεν διεκδικεί χρήσμα. Ο κ. Μαμψάκος είναι Νέα Δημοκρατία, όπως ο κ. Παπαδόπουλος δηλαδή.
Και από εκεί και πέρα, που θα καθίσει μπίλια, να το πούμε έτσι απλά, κανείς δεν ξέρει. Διασπασμένη θα κατέβει η Νέα Δημοκρατία και στο Δήμο της Δράμας, από ό,τι καταλαβαίνω στα αυτοδιοικητικά, Σπύρο μου. Και η αλήθεια είναι... Επέτρεψέ μου να σου πω ότι ο κ. Παπαδόπουλος έχει ένα πολυσυλλεκτικό σχήμα, το οποίο δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία, είναι και γενικότερα από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, αλλά και από ανέλεκτους πολίτες που δεν είναι σε κόμματα. Πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνει και ο κ. Μαμψάκος στην τελική. Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες παρατάξεις έχουν μέσα τους, αν θέλεις, και ανθρώπους που προέρχονται από άλλους κομματικούς χώρους. Αλλά το λέω με την έννοια ότι και ο κ. Μαμψάκος και ο κ. Παπαδόπουλος όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η αφετηρία τους, η κομματική, έτσι. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δαχτυλάκι μας, ότι μπορεί να έχουν και ανθρώπους από άλλους κομματικούς χώρους. Αυτό βεβαίως όλοι το γνωρίζουμε και έτσι κάπως γίνονται και τα πράγματα. Σπύρο μου, θέλω να ρωτήσω κάτι, να μου πεις και εσύ τη δική σου προσωπική, έτσι, αν θες, άποψη και εμπειρία και γνώση που έχεις όλα αυτά τα χρόνια από την καταγραφή της αυτοδιοίκησης, με την έννοια πια ότι πραγματικά όποιος θέλει να διεκδικήσει το Δήμο, τώρα μιλάμε για το Δήμο, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε έχει τη στήριξη ενός κόμματος, είτε δεν την έχει. Αν είναι σίγουρος για τον εαυτό του, ισχυρός και έχει και όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, θα το κάνει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Νομίζω πως έτσι είναι. Ο καθένας θεωρεί ότι ο κ. Μαμψάκος έχει μια θητεία αυτή τη στιγμή 9 χρόνων μέχρι να λήξει η θητεία του αυτή. Απ' την άλλη μεριά, ο κ. Παπαδόπουλος είναι 24 χρόνια αυτοδιοικητικός, από πρόεδρος τοπικού συμβουλίου μέχρι αντιπεριφερειάρχης. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα είναι πολύ δυνατό το ντέρμπι σε αυτή τη φάση, να το πούμε έτσι πολύ απλά, να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους. Και πιστεύω ότι η κοινωνία κρίνει, αξιολογεί και στο τέλος θα πληρώσει εντός εισαγωγικών τον αχάριστο και τον άλλον που δεν είναι αχάριστος. Κάπως έτσι θα γίνει. Πες μου και κάτι ακόμη πριν σε αποδεσμεύσω. Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, τι πληροφορία έχεις? Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ αυτοδιοικητικά δεν μπορώ να πω ότι κάποιος είναι ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, με την έννοια του χρήσματος, αλλά οι δύο παρατάξεις, το project και η πόλη και ζωή, είναι πιο κοντά γενικότερα στο κεντροαριστερό χώρο, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Να μην πει ως κεντροδεξιά, ας τα πούμε έτσι, ψηφοδέλτια, και δύο κεντροαριστερά. Μπορείς αυτό να σημαίνει και πάλι ότι δεν υπάρχουν προσμίξεις και στον ένα και στον άλλο από διαφορετικούς χώρους. Για το μόνο, αν θέλεις έτσι, για τη μόνη παράταξη που κανείς μπορεί να μιλήσει με σαφήνεια, γενικότερα όχι μόνο στο Δήμο της Δράμας, είτε αφορά τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας ή ακόμα και την ίδια την περιφέρειά μας, είναι η μονολαϊκή συσπήρωση. Εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουν μια σταθερότητα όλα τα χρόνια οι άνθρωποι, είτε συμφωνεί κάποιος με τον ιδεολογικό τους χώρο, είτε όχι. Αν μη τι άλλο, είναι σταθεροί, συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι. Δεν υπάρχουν ούτε μπλοκές, ούτε δεύτερες σκέψεις, έτσι. Αυτό το έχουν αποδείξει χρόνια τώρα. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι είναι η πιο αξιόπιστη και η πιο σοβαρή πολιτική πρόταση στη χώρα. Μπορεί να διαφωνούν πολλοί, μπορεί να διαφωνούμε σε άλλα, αλλά έτσι όπως τα λες είναι, το ΚΚΕ είναι συγκεκριμένο και ξέρουν πολύ καλά όσοι ψηφίζουν αυτό το κόμμα τι περιμένουμε και τι απαιτούν. Υπάρχει μια σταθερότητα, αν μη τι άλλο, και μία συνέπεια σε αυτά που λένε όλα τα χρόνια. Λοιπόν, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ θερμότατα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και σε σένα, εργασία ΣΥΝ και εργασία ΠΡΕΣ από το Δήμο της Δράμας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τώρα, με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση για την υποστελέχωση στο ΕΚΑΒ της Θράκης που απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ενδολικής Μακεδονίας και Θράκης, θέση πήρε η παράταξη πολιτών Κομωτινής Σπάρτακος, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην περιοχή τραγική. Η προημερών συζήτηση για το ΕΚΑΒ Θράκης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξανάφερε στο προσκήνιο την τραγική κατάσταση της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας, αλλά και το θλιβερό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως αξεσουάρ της αθηναϊκής κομματοκρατίας. Διαβάζοντας τις σχετικές δηλώσεις των παρατάξεων και της διοίκησης, πραγματικά απορρίσαμε πώς είναι δυνατόν να στρογγυλεύεται έτσι μια κατάσταση που απειλεί καθημερινά τις ζωές μας και να προσπερνάμε χαλαρά το εγκληματικό ρόλο του λεγόμενου ελληνικού κράτους, τη στιγμή που ολόκληρη η περιφέρεια έχει μόνο ένα στενοφόρο
με τις προδιαγραφές μονάδας που απαιτεί ο αληθινός ρόλος του ΕΚΑΒ και όλα τα άλλα λειτουργούν περίπου ως ταξί τη στιγμή που το νοσοκομείο της Κομωτινής μόλις εξασφάλισε από τον Ίασμο έναν οδηγό δίπλα στον επικουρικό για το δικό του ασθενοφόρο που εξυπηρετεί κάποιες τακτικές ανάγκες τη στιγμή που οι μνημονιακές πολιτικές ερημώνουν τα νοσοκομιακά οργανογράμματα και πολλαπλασιάζουν τις υποχρεώσεις του ΕΚΑΒ. Ήρθε και ο κοροναζί γόνος του νεοναζί πατρός να εκδιώξει δύο από τους 19 εργαζόμενους για ανυπακοή στην υγειονομική δικτατορία. Αν αυτόν τον ζόφο τον περιγράφεις ως πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σε συνεργασία με αυτόν που το δημιουργεί, τότε καλύτερα μη λες τίποτα. Αλίμονό μας αν χρειαστούμε εκτάκτως υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, καθώς μάλιστα οι ξαφνικοί τη δεσπυκνώνουν, θα είναι καθαρά θέμα τύχης η επιβίωσή μας και οι τελευταίοι υπεύθυνοι θα είναι οι εναπομείναντες εργαζόμενοι του. Θα δούμε επιτέλους κάποτε συνολικά την καταραίουσα δημόσια υγεία στην περιοχή μας που μας αφορά κέρια όλους ανεξαιρέτως. Προς το παρόν, ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διαθέτει και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, ανακουφίστηκε που μπάλωσε μια κατάσταση για 2 μήνες και υπόσχεται να ενημερώσει τον εγκληματία για την κατάσταση του θύματος. Τα κυβερνητικά λοιπόν εγκλήματα στην υγεία δεν πρέπει να στρογγυλεύονται, τονίζει ανάμεσα σε άλλα, όπως σας προείπαμε, η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες η παράταξη Σπάρτακος από το Δήμο της Κομωτινής. Άλλωστε, στην προηγούμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε συζήτηση για τα θέματα που αφορούν στην στελέχωση του ΕΚΑΒ και δίστη Ροδόπη. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και μια σχετική τοποθέτηση του ίδιου του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, μετά από ερώτηση που του τέθηκε από την πλευρά του κυρίου Ιλχάνα του βουλευτή της Ροδόπης. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις. Τώρα δεν ξέρω φυσικά αν αυτές οι απαντήσεις ικανοποιούν γενικότερα για τη στελέχωση που αφορά στο ΕΚΑΒ της Τράκης. Ο κύριος Κώστας Καραΐσκος, ο επικεφαλής της παράταξης, είναι μαζί μας. Κύριε Καραΐσκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Βασκάκη. Θα ξεκινήσω από αυτό. Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένος για την απάντηση του κυρίου Πλεύρη προς τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ για το τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα για το ΕΚΑΒ της Τράκης, αλλά έδωσε και απάντηση και για το ΕΚΑΒ της Κομωτινής, στη Ροδόπη, κύριε Καραΐσκο. Ναι, διαβάσαμε για κάποιες παρατάσεις επικουρικού προσωπικού, οι οποίες υποτίθεται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά το γενικό πλαίσιο από ό,τι θυμάμαι είναι αυτό. Πάντως ο κύριος Πλεύρης είπε ότι καταρχήν μίλησε για 23 υπαλλήλους συνολικά στη δομή του ΕΚΑΒ στην Κομωτινή. Είπε ότι ο ένας είναι σε αναστολή, 2 υπηρετούν σε άλλα παραρτήματα και 2 είναι σε μακροχρόνια αναρωτική άδεια. Αναφέρθηκε σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι δόθηκε μία παράταση από το Δεκέμβρη του 2022 μέχρι το Δεκέμβρη του 2023 για τους άλλους 2 οι οποίοι έχουν αποσπαστεί από άλλες δομές του ΕΚΑΒ για να εξυπηρετούν το ΕΚΑΒ της Κομωτινής. Θα τρέχει εντωμεταξύ και η προκήρυξη και ευελπιστεί, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι θα έρθει μία εξομάλυνση όσο γίνεται, έτσι, στην στελέχωση του ΕΚΑΒ. Βεβαίως, είπε ο κύριος Πλεύρης, για να είμαι δίκαιη, γιατί τα έχω και εγώ σημειωμένα εδώ, για να μην κάνω κάποιο λάθος, κύριε Καραΐσκο, ότι με βάση τη δυνατότητα, λέει, που υπάρχει αυτή την ώρα στο ΕΚΑΒ της Ροδόπης, δύναται να επιχειρούν 2 ασθενοφόρα σε κάθε βάρδια. Και μαζί με τις 3 θέσεις που θα προκηρυχτούν στο επόμενο διάστημα, θα έρθουν άλλοι 3 δηλαδή, επικουρικό προσωπικό, να καλυφθεί όσο γίνεται η λειτουργία. Δεν ξέρω αν ικανοποιήσετε τώρα από αυτή την απάντηση. Κοιτάξτε, κύριε Πασχάκη, δεν είναι το θέμα αν ικανοποιούμαστε εμείς. Το ζήτημα είναι αν ικανοποιούνται οι ανάγκες του πληθυσμού στην περιοχή με αυτά τα οποία ζούμε εδώ αρκετά χρόνια, αλλά ιδίως τα τελευταία με την κρίση της πανδημίας, αν βλέπουμε να αντιμετωπίζονται επαρκώς τα ζητήματα υγείας του πληθυσμού. Ήταν βέβαια οι ανάγκες αυξημένες ήδη από τις αρχές των μνημονίων, αλλά όπως βλέπω έχουμε συνηθίσει όλοι σε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα η δημόσια υγεία έτσι όπως τη γνωρίζαμε νωρίτερα. Και προσπαθούμε να παλώσουμε με θέσεις επικουρικών από εδώ και από εκεί, με μπλοκάκια και με 1000 άλλους τρόπους, όποια ανάγκη προκύπτει. Κάπως έτσι αντιμετωπίζεται και το ΕΚΑΒ. Διαβάσαμε προχθές ότι επισκέφθηκε ο κύριος Πλεύρης τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ο οποίος ο διευθυντής του ΕΚΑΒ στην Αθήνα είναι ένας τοπογράφος μηχανικός. Να υπενθυμίσουμε ότι στο ΔΣ του ΕΚΑΒ υπάρχει και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος λογικά θα πρέπει να μεταφέρει τα αιτήματα, την κατάσταση έτσι όπως την εισπράττει από τους αυτοδιοικητικούς, ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι ανάγκες. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ας πούμε, να μην βγαίνουν οι βάρδιες, ώστε να γίνει η ερώτηση στη Βουλή
και να απαντήσει ο Υπουργός, να γίνουν όλες αυτές οι κινητοποιήσεις, οι συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν φτάνουν από μόνες τους οι ανάγκες οι οποίες δεν ικανοποιούνται. Πρέπει να φτάνουμε κάθε φορά σε αυτό το σημείο για να βγει ο κύριος Υπουργός και να μας πει όσα θα πει τέλος πάντων ως μελλοντικά σχέδια, και υπενθυμίζω ότι είμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έτσι. Αλήθεια είναι και αυτό. Που θα έπρεπε ενδεχομένως η κινητικότητα να είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο, κύριε Καραέσκο. Πάντως θέλω να πω κάτι το οποίο το επεσήμανε και ο κύριος Κατσιμίγας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία, λέγοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει ένα στενοφόρο. Μάλλον οχήματα έχουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ανθρώπους δεν έχουμε. Τα πληρώματα να στελεχώσουν το ΕΚΑΒ δεν έχουμε. Έτσι, για να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη, να μην παρεξηγηθούμε. Είπε λοιπόν ο κύριος Κατσιμίγας, φανταστείτε τι έχει να γίνει με το ένα στενοφόρο που αυτή τη στιγμή λειτουργεί και προσφέρει υπηρεσίες, με το πλήρωμα που έχει, να πρέπει ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει έναν ασθενή στον Κέχρο και έναν ασθενή ταυτόχρονα έτσι την ίδια στιγμή στο Φανάρι. Τι έχει να γίνει, πώς θα λειτουργήσει αυτό το ασθενοφόρο, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πλήρωμα. Ακριβώς, και να θυμηθούμε ότι αυτά τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δεν ξεκίνησαν για να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτά όταν ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 80, 85 με 90, όταν στήθηκε το ΕΚΑΒ, οι προδιαγραφές ήταν να είναι κινητές μονάδες, δηλαδή σαν το ασθενοφόρο που εδρεύει σήμερα μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Δεν θα είναι απλώς ένα ταξί το οποίο θα μεταφέρει, έστω και με κάποιες πρώτες βοήθειες, τον ασθενή από το τόπο διαμονή στο νοσοκομείο ή δεν ξέρω εγώ για κάποιες άλλες παρόμοιες ανάγκες. Όχι. Θα ήταν η πρώτη, το πρώτο βασικό βήμα για τη σωτηρία ενός ασθενή. Θα ήταν η εξωνοσοκομιακή φροντίδα, ακριβώς όπως έπρεπε να είναι μέχρι να πάει ο ασθενής στο νοσοκομείο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει. Για τους ευνόητους λόγους. Δεν μπορεί να γίνει. Ακόμη και σε περιπτώσεις που πρέπει να μεταφερθεί ο ασθενής από το νοσοκομείο, ας πούμε, της Ξάνθης να πάει στην Καβάλα ή από την Κομωτινή να πάει στην Αλεξανδρούπολη, διότι θα πρέπει να φύγει να συνοδέψει ένας γιατρός ο οποίος είναι ο μοναδικός εφημερεύων, ότι δεν υπάρχει δεύτερος, να διαλυθεί η εφημερία και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πολύ καλά τα γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με το χώρο της υγείας. Δυστυχώς πρέπει να ζήσει κανείς από μέσα μια τέτοια κατάσταση, έτσι ώστε να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, και όλα αυτά τα μπαλώνει η πολιτική με μερικές αναφορές σε προβλήματα, ας πούμε, τα οποία θα πρέπει να λύσουν, και αντί για αυτά βλέπουμε και όλη αυτή την ιστορία σε βάρος των υγειονομικών σε αναστολή που δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Έχουμε τώρα και ανθρώπους οι οποίοι κάθονται στα σπίτια τους αντί να εργάζονται στις θέσεις όπου τους χρειάζεται η κοινωνία. Και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η τύχη τους πλέον, έτσι. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η τύχη τους σε μια κοινωνία που έχει ανοίξει πια απέναντι στην πανδημία, εννοώ, και απέναντι στον κορονοϊό, κύριε Καραέσκο, και προφανώς τα δεδομένα πλέον είναι πολύ διαφορετικά. Ακριβώς. Ακόμη και αν κάποιος θα μπορούσε να επικαλεστεί μια ασάφεια στα δεδομένα πέρυσι, δεν νομίζω ότι φέτος είναι δυνατόν ακόμη να συζητάμε για αυτό το πράγμα. Ποια επιστήμη και ποιες μελέτες είναι δυνατόν να επικαλείται μια σοβαρή πολιτεία τέτοια πράγματα εν έτη τέλος 2022? Μάλιστα. Πάντως, και να κρατάει τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Παραδεχόμαστε με μία έννοια ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο προφανώς και δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα ή τέλος πάντων δεν είναι εκείνο το όργανο που θα μπορέσει να πάρει την ανάλογη απόφαση, αλλά σίγουρα μπορεί να ασκήσει την ανάλογη πίεση, να υπάρχουν ισχυρές οχλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση προς το Υπουργείο Υγείας ενδεχομένως. Ακριβώς, και όσο η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει αυτό το ρόλο δυστυχώς ενός αξεσουάρ, όπως λέμε, της αθηναϊκής κομματοκρατίας, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Αν ο Περιφερειάρχης είναι ένα κομματικό στέλεχος που θα μιλάει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ στον Υπουργό αντί να κοιτάξει να προωθήσει την κατάσταση που Μάλιστα. πρέπει να εξυπηρετηθεί στην περιοχή του, γιατί η ζωή όλων μας κινδυνεύει, και όταν έχουν ερημώσει τα νοσοκομεία από γιατρούς και η χώρα μας βέβαια από γιατρούς, να μην ξεχνάμε ότι γίνονται κάθε τόσο προκηρύξεις θέσεων και δεν προσέρχονται γιατροί, γιατί δεν υπάρχουν πλέον στη χώρα. Τους έχει διώξει όλους από τη χώρα μας η οικονομική κατάσταση που επιβλήθηκε με τα μνημόνια. Τότε από πού θα περιμένουμε προκοπή? Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Καραέσκο, θα μείνουμε στα όσα είπαμε. Προφανώς και ένα ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, γιατί το ΕΚΑΒ θα πρέπει να είναι στελεχωμένο με όλα τα απαραίτητα, προκειμένου, όπως είπαμε, τα πρώτα κέρια σωτήρια λεπτά να έχει ο ασθενής την ιατρική παροχή που πρέπει να έχει. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είμαι και δίκαιη. Να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν ενώ στο ΕΚΑΒ να κάνουν τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια. Μην το παραβλέπουμε και αυτό. Γιατί ο κύριος Κατσιμίγας είπε και κάτι ακόμα για αυτούς τους δύο ανθρώπους που αυτό το χρονικό διάστημα εξυπηρετούν το ΕΚΑΒ της Κομωτινής. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρώτη δεν είχαν πού να κοιμηθούν και τι να φάνε. Σύτηση δηλαδή και στέγαση. Ήρθαν να εξυπηρετήσουν το ΕΚΑΒ στην Κομωτινή, αλλά δεν είχαν ληφθεί τα αυτονόητα για αυτούς. Να τα λέμε και αυτά για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Καραϊσκό, έτσι. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα σταθούμε για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, διότι κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει, μιλώντας για έλλειψη αναπτυξιακού προσανατολισμού, αλλά και για περιορισμένες δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτόν. Ακόμη ένα Περιφερειακό Συμβούλιο από το οποίο δεν έλειψε η κόντρα της αντιπολίτευσης και της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Συμβούλιο συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Οικονομικού Έτους 2023. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τη διοίκηση ότι υπάρχει έλλειψη αναπτυξιακής προοπτικής, με τον κύριο Μέτιο να απαντάει ότι τόσα σημαντικά έργα διεκδικούμενα από την κυβέρνηση δεν θυμάμαι να έχουν δρομολογηθεί. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε πριν τις τοποθετήσεις των παρατάξεων στον προϋπολογισμό, κάνοντας μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Μέτιος, ο προϋπολογισμός συντάσσεται περίπου στα μέσα καλοκαιριού. Τότε υπάρχει μια πρώτη εικόνα και για τα έσοδα. Το πρώτο τμήμα του προϋπολογισμού είναι ο τακτικός. Έχει τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες. Στη δεύτερη ενότητα είναι όλα τα ποσά που δίνονται από τα Υπουργεία και υλοποιούνται από την Περιφέρεια. Η τρίτη ενότητα είναι αυτά που εισπράττουν οι δικές μας υπηρεσίες. Στο δεύτερο τμήμα είναι ο προϋπολογισμός των δημοσίων επενδύσεων και περιλαμβάνει όλα τα έργα από το τεχνικό πρόγραμμα και γίνεται εδώ μια εκτίμηση και δεν είναι το συνολικό ποσό. Το τρίτο τμήμα είναι το ταμιακό υπόλοιπο. Το σύνολο του προϋπολογισμού που καλούμαστε να εγκρίνουμε είναι πάνω από 303 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε συντάσσεται περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Ιούλιο, αρχές καλοκαιριού, μέσα. Ιούλιο. Ναι. Άρα με βάση εκείνα τα στοιχεία. Συνεπώς τότε υπάρχει μια πρώτη εικόνα και μια καλή εικόνα τότε φυσικά. Και για τα έσοδα και με βάση αυτά προχωρούμε. Στην τοποθέτησή του, αφού μίλησαν όλες οι παρατάξεις, ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Όταν θέλετε να συγκρίνετε έτη, δεν είναι εύκολο. Το ΕΣΠΑ είναι τα 7 χρόνια και έχει μάλιστα δυνατότητα συν 2 έτη. Η σύγκριση ανά έτος δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Είναι λάθος να συγκρίνετε έτη και να μηδενίζετε τα πάντα». Απαντώντας το ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει αναπτυξιακή προοπτική, ο Περιφερειάρχης μεταξύ άλλων είπε για τις περιφέρειες: «Είναι τα πιο ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία που έχουμε. Δεν βοηθάμε τους Δήμους, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Δεν έχουμε έργα για το περιβάλλον. Πού δεν βοηθούμε ακριβώς, ποια κρατική υπηρεσία δεν βοηθάμε? Στο γεωγραφικό επίπεδο της περιφέρειας είναι το πιο σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Τόσα σημαντικά έργα διεκδικούμενα από την κυβέρνηση δεν θυμάμαι να έχουν δρομολογηθεί», υποστήριξε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι επιπλέον και για πολλά άλλα μικρότερα έργα έχουν δεσμευτεί οι πόροι και δρομολογούνται. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Πού είναι ο προϋπολογισμός των δημοσίων επενδύσεων? Εδώ, ενώ στο πρώτο τμήμα τα ποσά που έρχονται είναι συγκεκριμένα και αναγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, στο δεύτερο τμήμα που είναι ο προϋπολογισμός των δημοσίων επενδύσεων και περιλαμβάνει όλα τα έργα από το τεχνικό πρόγραμμα αλλά και από το δηλαδή που χρηματοδοτούνται από το παλαιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το νέο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά και το ΕΣΠΑ. Εδώ γίνεται μία εκτίμηση, δεν είναι το σύνολο του ποσού του προϋπολογισμού τους, γίνεται μία εκτίμηση. Και γράφουμε λοιπόν στον προϋπολογισμό ότι η εκτίμηση που γίνεται ότι θα πληρωθούν για το επόμενο έτος 150 εκατομμύρια σε έργα που αφορούν τεχνικό πρόγραμμα και ΕΣΠΑ. Και δράσεις προφανώς, αλλά και ΕΣΠΑ. Οι δράσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ μικρότερο ποσό σε σχέση με το σύνολο. Και το τρίτο τμήμα, που είναι το ταμιακό υπόλοιπο, όπως προβλέπετε με βάση τα στοιχεία που οι υπηρεσίες μας και οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι διευθυντές τα εκτιμούν τον Ιούνιο, όπως είπαμε, προβλέπει 98 εκατομμύρια ταμιακό υπόλοιπο. Το σύνολο λοιπόν του προϋπολογισμού το οποίο καλούμαστε να εγκρίνουμε είναι πάνω από 303 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 303 εκατομμύρια 465.425 ευρώ.
και παρακαλώ την έγκρισή του, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είδαμε λοιπόν τι έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα, κυρίως από τις τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη, παρακολουθήσαμε. Τώρα από την πλευρά του, ο κύριος Θεόδωρος Περεντίδης από την παράταξη Ανταρσία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μίλησε για διαχείριση της λιτότητας με το λαό της περιφέρειας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ζει στο πετσί του την ανεπάρκεια των έργων και την οικονομική καχεξία. Είναι μαζί μας ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Περεντίδης. Θα το δούμε ευθύς αμέσως για να σχολιάσουμε λίγο ακόμα σε όλα όσα συνέβησαν στις δύο κυρίως προηγούμενες συνεδριάσεις, τόσο για το τεχνικό πρόγραμμα όσο και για τον προϋπολογισμό. Κύριε Περεντίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστά, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα επικοινωνίας για μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας και όπως είπατε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καταψηφίζουμε ουσιαστικά την διαχείριση της λιτότητας. Για εξηγήστε το λίγο περισσότερο. Προτιμήσαμε να χρησιμοποιήσουμε καθαρά λόγια για να είμαστε την καθαρή απέναντι στους πολίτες, διότι οι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν αυτή την προεκλογική περίοδο, η οποία θα είναι μια προεκλογική περίοδος, να το πούμε έτσι, πυροτεχνημάτων. Βρισκόμασταν όντως το προηγούμενο διάστημα και τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα δράσης, το οποίο όμως και τα δύο τα οποία βασίζονται στον προϋπολογισμό του 2023. Όπως σωστά είπατε, είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας, είναι ένας προϋπολογισμός διαχείρισης της λιτότητας, συγκρατημένα έσοδα, συγκρατημένα έξοδα είναι για μας αυτή η λετάδα η οποία χρησιμοποιούμε για να καταλάβουν και οι πολίτες στους οποίους αναφερόμαστε. Συγκεκριμένα τώρα είναι το τεχνικό πρόγραμμα αλλά και το παράδειγμα, το σχέδιο δράσης, συγγνώμη, αλλά και το παράδειγμα του τεχνικού προγράμματος είναι κομμάτια αλληλέπιτα μεταξύ τους χωρίς καμία στρατηγική ουσία. Και τι θέλουμε να πούμε. Τα χρήματα που έχει να διαχειριστεί η περιφέρειά μας, άρα η περιφέρεια αυτή, είναι λίγο πολύ τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 303 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο Περιφερειάρχης, για 356 έργα, να υπενθυμίσω εγώ, που βρίσκονται, λέει, σε εξέλιξη και κάποια άλλα βεβαίως δρομολογούνται. Είπατε μια πάρα πολύ σημαντική ερμηνεία, ότι οι νέες εντάξεις των έργων να είναι ούτε λίγο ούτε πολύ στο 3%. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα είναι συνεχιζόμενα έργα. Και για να έχουμε καθαρό γράμμα απέναντι στους πολίτες, είναι τα έργα που λίγο πολύ διαφημίζονται και ανεβαίνουν με δελτία τύπου που λένε ότι τώρα ξεκινάμε την ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δικτύου λεπτής ευγενικού. Που τώρα να πάμε στο δελτίο εκείνο το επαρχιακό, δεν θα υπάρχει ούτε ένα μηχάνημα. Διότι ξέρετε, η γραφειοκρατία στη μέση, μέτρα γίνει η μελέτη, η συμβασιοποίηση, η αξιολόγηση, η πληρωμή και η απόδοση του έργου, παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Είναι κενό γράμμα λοιπόν και το σχέδιο δράσης και το παράδειγμα το τεχνικό πρόγραμμα. Πραγματικά όμως με τη θεματοοικονομική λιτότητα που έχει να διαχειριστεί την εταιρική αρχή. Τα έργα, οι βασικές υποδομές οι οποίες ζητούνται από τους τεχνικούς, από τα τεχνικά κομμάτια, θέλετε, από τις υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας, τους λοιπούς φορείς, αν θέλετε, τους υπηρεσιακούς παράγοντες που πρέπει να βάλουμε, οι βασικές υποδομές δεν εκτελούνται ούτε αυτές. Να πούμε για την αντιπληκτική προετοιμασία και σχεδιασμό. Να πούμε για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Μόνο τα έργα του πολίου ευρώ, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη, και τα 22 αντιοστάθια, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη, για να τα έχουμε λειτουργικά και πλήρως αξιοποιήσιμα, ούτε λίγο ούτε πολύ είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν υπάρχουν τα χρήματα για τις βασικές υποδομές. Και μιλάμε για τα δίκτυα κανονικά, για τα επαρχιακά δίκτυα που ανήκουν στην περιφερειακή αρχή, για την αξιοποίηση των υπολείπων υποδομών, στρατηγικών υποδομών, για τα αντικειμενικά έργα, το ανέφερα και πριν, για την αντικειμενική προετοιμασία, το ανέφερα και πριν, και να βάλουμε, και τις περαιτέρω, τις διαφοροποιημένες, αν θέλετε, συνθήκες που υπήρξαν από πέρσι. Δηλαδή, τις νέες υγειονομικές καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τις νέες συνθήκες με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων που όλα ευαγγελίζεται αυτή η περιφερειακή αρχή, όταν αναβαθμίσει ενεργειακά τα κτίρια, δηλαδή τα δημόσια κτίρια, δηλαδή τα σχολεία μας, ας ξεκινήσουμε από εκεί, τρυπάμε τα νοσοκομεία, έτσι. Τα χρήματα δεν υπάρχουν, κυρία μας. Τα χρήματα να στηρίξουν αυτό, προφανώς και τα ψηφίσαμε. Ο λαός δεν εισπράττει ούτε 10% των έργων των οποίων ευαγγελίζονται και λένε ότι τέτοιο πρόγραμμα ταυτόχρονων έργων δεν έχουμε ξαναδεί
κτλ. Γι' αυτό, κύριε Περεντίδη, εσείς είπατε ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα να μην στεναχωρήσει η διοίκηση της περιφέρειας, την κεντρική εξουσία, το κεντρικό κράτος, την κυβέρνηση κατ' επέκταση, έτσι, η οποία υποστηρίζεται αυτό. Το γνωρίζουμε όλοι. Γι' αυτό και κάνατε και μία επίσης ειδική αναφορά στη Διακομματική Επιτροπή που συστάθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, το πόρισμα της οποίας όλοι το ξέρουμε, αλλά εκεί που όλοι απορούμε είναι πώς θα προχωρήσει αυτό το πόρισμα, πώς θα υλοποιηθεί και τι έργα θα γίνουν. Κάνατε λοιπόν εσείς μία αναφορά και εστιάσατε κυρίως σε εκείνο το κομμάτι που δείχνει σε τι επίπεδο, ποιος είναι ο δείκτης της περιφέρειάς μας, συνολικά στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπατε χαρακτηριστικά ότι είναι η δεύτερη από το τέλος. Ευχαριστούμε την ευρετική υπενθύμηση και έτσι ακριβώς ήταν, κυρία Παστάκη. Σε αυτό το πόρισμα, το συζητημένο πόρισμα λοιπόν της Διακομματικής Επιτροπής για την κράτη μας, σε όλες τις περιφέρειες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικιά μας περιφέρεια στο δίκτυο, σαν αυτό που εξηγείται στο δίκτυο ανάπτυξης με ανταγωνιστικότητας, είναι δεύτερη από το τέλος. Και εκεί θα παραμείνει με αυτόν τον συντονιστικό σχεδιασμό, με αυτόν τον στρατηγικό και τεχνικό σχεδιασμό, εκεί θα παραμείνει. Μάλιστα. Είναι μια κοινή παραδοχή που ξέρετε δεν θέλουν να την εμφανίσουν όλοι, αλλά οι πολίτες την εισπράττουν. Εισπράττουν φτώχεια, ένδυα έργων, αυτή είναι η ουσία, διεκδικησιμότητα που θέσατε και πριν. Και δεν είναι δικά μας λόγια που θέσατε. Είπατε την αυτά που εισπράττει και σαν το ρεπορτάζ, το έγκυρο. Ότι δεν είναι δικά μας λόγια. Ο περιφερειάρχης κατά την εξήγησή του το είπε ότι τα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης, αλλά λέει και ο κορυφαίος προπολογισμός, ο οποίος υπέρ της περιφέρειας, είναι λέει συμβιβασμένος με τις ανάγκες του κρατικού προπολογισμού. Καλά, είπε και κάτι άλλο. Κύριε Περεντίδη, μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα να υπενθυμίσω το εξής. Ο κύριος Περιφερειάρχης είπε και κάτι άλλο. Καταρχήν παραδέχτηκε τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν όσον αφορά στις εκτελέσεις υλοποίησης των έργων, γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα. Εκεί οι διαδικασίες και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Οι νόμοι είναι επίσης πολύ συγκεκριμένοι. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος σε σχέση με το κομμάτι των καθυστερήσεων. Ανέφερε και ένα παράδειγμα τον δρόμο Μεσημβρία Δίκελα, Μαρόνια, συγγνώμη, Δίκελα, που έκανε περίπου 8 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Μόνο η μελέτη 8 χρόνια. Πού να πούμε να γίνει και το έργο, τι έχει να συμβεί. Λοιπόν, αναφέρθηκε βεβαίως και στην έλλειψη του προσωπικού, που είναι ένα βασικό κομμάτι. Αυτό, αν μη τι άλλο, το παραδέχεστε κι εσείς. Υπάρχει ένα έλλειμμα στις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό που μπορεί να στελεχώνει αυτές τις δομές για να πάει το έργο παρακάτω. Γι' αυτό και είπε ο Περιφερειάρχης ότι δεν δέχεται και το συνολικό μηδενισμό από την αντιπολίτευση. Εξέφρασε την ικανοποίησή του στο τέλος. Ναι, σωστά. Και αρχικά, όπως η κοινή παραδοχή είναι ότι οι συνεπείς επιτήρησεις της περιφερειακής αρχής και του Περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειακών νόμων της περιοχής μας και όλων νόμων των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων είναι η συνεπείς, δηλαδή ότι έχουμε δεν έχουμε την υποστήριξη που πέρα έχουμε τα τεχνικά μέσα, τις τεχνικές υποδομές, αλλά και σε οικονομικούς προϋπολογισμούς και να διαχειριστούμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Εμείς εδώ αντιτείνουμε και λέμε ότι προφανώς η διεκδικησιμότητα δεν είναι η πρέπουσα και η απαραίτητη προκειμένου να μην στεναχωρήσουμε τις μεγάλες πολιτικές, αν θέλετε έτσι, φιλοδοξίες που έρχονται από αυτούς τους σχηματισμούς, δηλαδή της περιφερειακής αρχής. Από εκεί και πέρα, περιφερειακή, να μην διαχειριστούμε τα έργα. Βεβαίως να μην διαχειριστούμε τα έργα. Και το κάθε έργο έχει και την αξία του. Δηλαδή, μια ενίσχυση ενός συλλόγου θα έχει περιθέτου. Από εκεί και πέρα, το σχέδιο δράση αναφέρθηκα, από εκεί και πέρα όμως, ο κατακαιρματισμός, αν θέλετε, είτε του τεχνικού προγράμματος, είτε του σχεδίου δράσης, είτε του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, το πλαισίο είναι μαζί με τον οργανισμό, αυτός λοιπόν ο κατακαιρματισμός και η μη συλλογή του δεν βοηθάει στην πρακτική ανάπτυξη της περιοχής μας. Μάλιστα. Ένα κομμάτι, ένα τμήμα του είναι κατόπιν της τουριστικής προβολής. Μια τουριστική προβολή η οποία θα περιορίζεται μόνο σε επικοινωνιακές πολιτικές, χωρίς να απεργάζεται σχέδιο, να επεξεργάζεται σχέδιο ανάπτυξης υποδομών, δηλαδή δρόμων, των παράκτιων, οδηγών δικτύων, όπως αναφέρεται πιο πριν, δεν έχει καμία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Περεντίδη, ολοκληρώνουμε και κρατώ την αρχική σας τοποθέτηση περί λιτότητας και ανεπάρκειας έργων. Σας ευχαριστώ θερμότατα που απόψε συνομιλήσαμε δημοσίως για τα όσα έγιναν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
στο Δήμο του Δημοτήχου και στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί όπου έγινε συζήτηση για το μέλλον και την τύχη της σχολής νοσηλευτικής. Διότι στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, όπως ακούγεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι να κλείσει περίπου 40 τμήματα, τα οποία είναι αδύναμα σε όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτά, ενδεχομένως και να συγκαταλέγεται και η σχολή νοσηλευτικής του Δημοτήχου. Συμπολίτευση και αντιπολίτευση τόνισαν για άλλη μια φορά ότι πρέπει ο αγώνας να συνεχιστεί για την παραμονή της σχολής στο Δημότυχο. Εξυπακούεται πως ούτε και από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου δεν έλειψαν οι εντάσεις με τον ίδιο τον Δήμαρχο να απαντά στην αντιπολίτευση και μάλιστα με έντονο ύφος. Άλλωστε, όλες οι συνεδριάσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως για το πώς τελικά θα καταλήξουν, αφού οι διαπληκτισμοί και οι αντιπαραθέσεις είναι αυτά που επικρατούν τις περισσότερες φορές, όταν βέβαια υπάρχει απαρτία για να γίνουν τα Δημοτικά Συμβούλια, για να μην ξεχνιόμαστε. Γίνεστε γελίος για μία μελέτη η οποία είναι καθαρά της περιφέρειας, να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας και δεν μπορείτε να το καταφέρετε, να λέτε ότι ο Δήμαρχος δεν μου δίνει. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορείτε να την πάρετε από χίλιες δυο πλευρές. Δεν ξέρω γιατί σας αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή νομίζετε ότι κερδίζετε ακροαματικότητα την ώρα που ο κόσμος ακούει ότι δεν σας δίνω εγώ τη μελέτη. Δεν έχω δικαίωμα να σας τη δώσω ή να μη σας τη δώσω. Δεν έχω δικαίωμα. Μπορείτε να την πάρετε. Κάνετε μία αίτηση και την παίρνετε. Η κυρία Δοβρίδου εδώ είναι. Η περιφέρεια, η κυρία Μαυράκη εκεί είναι. Γιατί δηλαδή πρέπει να σας τη δώσει ο Δήμαρχος? Θέλετε να έρθω να κάνω και ιδιαίτερη εκδήλωση, ας πούμε? Παράδοσης παραλαβής? Τι είναι αυτά τώρα? Το λέτε και το ξαναλέτε. Ελάτε να την πάρετε. Θέλετε να τη φέρουμε στο γραφείο? Εξυπνάδη συνέχεια. Έχω κουραστεί. Αυτά τα προβλήματα του Δήμου δεν με κουράζουν τόσο πολύ. Κάθε μέρα μπορώ να τρέχω και σε βλάβες και σε σπασίματα και σε έργα. Να ακούω τον κάθε ένα που έχει τον πόνο του και θέλει να κάνουμε μια δουλειά. Μόλις έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκινάτε να μιλάτε, μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή. Φτάνει. Αφήστε που για κάθε τι που φταίει η περιφέρεια βάζετε μπροστά το Δήμαρχο. Σταματήστε τώρα, σταματήστε, έλα, φτάνει. 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 Κάθε φορά βάζετε μπροστά το Δήμαρχο, αντί να βγαίνετε να στηρίζετε για αυτό το Δήμο εδώ την αναλγησία της περιφέρειας σε 3-4 σοβαρά προβλήματα της περιοχής. Βρίσκεται ευκαιρία να θίξετε το Δήμαρχο. Και τι κερδίζετε με αυτό δηλαδή? Το μόνο που πρόκειται να κερδίσετε, αν με το μυαλό σας δηλαδή, είναι ο κόσμος να μην επιλέξει επόμενες εκλογές σε εμάς και να επιλέξει εσάς. Γελάσαμε τώρα. Τώρα γελάσαμε. Αν δεν κλείσουν τα αναχώματα, αν η γέφυρα δεν ανοίξει, αν δεν γίνει αναδασμός, ο κόσμος θα πει κακός δήμαρχος. Να φέρουμε ξανά πίσω τον προηγούμενο. Όχι, τον πιο προηγούμενο. Πού ζείτε? Τι προσπαθείτε να κάνετε? Είναι γνωστό λοιπόν ότι θέλει να κόψει τμήματα από τα πανεπιστήμια το Υπουργείο Παιδείας, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να το κάνει. Κάτι που άλλωστε ήταν πιθανότατα και η αρχική πρόθεση πίσω από την πρόχειρη άνευ αξιολόγησης ή μελέτης βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ της χώρας προτριετίας, με την προσμονή ότι τα πανεπιστήμια θα έκοβαν τελικά με τη βούλησή τους τα αδύναμα τμήματα στο εσωτερικό τους. Και έτσι θα έκλεινε ανέμακτα το κεφάλαιο ανώτατα τμήματα χαμηλού ενδιαφέροντος και χαμηλών απαιτήσεων. Ωστόσο, ούτε τότε ούτε τώρα απέβαλαν τελικά τα αδύναμα τμήματα, αλλά αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις τα αντιμετώπισαν ως μια μέθοδο αύξησης της χωροταξικής επιρροής τους. Επανέρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Παιδείας, από ό,τι φαίνεται, στο σχέδιο αναδιάθρωσης των ΑΕΗ, με νέο αίτημα προς τα πανεπιστήμια να στείλουν προτάσεις για τη χωροταξική αναδιάθρωσή τους και με επιστολή της Υπουργού Παιδείας επ' αυτών. Είχαν προηγηθεί συζητήσεις επί συζητήσεων στις συνόδους Πριτάνιων των ΑΕΗ για το θέμα και προφορικά αιτήματα, στα οποία τα πανεπιστήμια δεν ανταποκρίθηκαν.
πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι να κοπούν μέχρι και 40 τμήματα των ΑΕΗ από το φετινό μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων με βάση τα δεδομένα που δημιούργησε ο θεσμός της ελάχιστης βάσης αγωγής, η εφαρμογή του οποίου έδειξε ποια προγράμματα σπουδών είναι αδύναμα. Η πρόθεση λοιπόν αυτή του Υπουργείου προκαλεί για άλλη μια φορά αναστάτωση και έντονη ανησυχία και στο διδημότυχο για τη σχολή νοσηλευτικής. Για μια σχολή δηλαδή που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από 40 κύματα με το να υποδέχεται και να αποχαιρετά φοιτητές με την αγωνία και την αβεβαιότητα εάν θα ξανανοίξει και την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά τις πόρτες της. Να σημειωθεί εδώ ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα έκθεση στην οποία να αναφέρεται πόσα τμήματα στη χώρα έχουν αλληλοκαλυπτόμενο επιστημονικό αντικείμενο, παρεμφερεί προγράμματα σπουδών ή πρέπει να επικαιροποιηθούν. Αντιθέτως, οι εκθέσεις των τελευταίων ετών αναλώνονται απλά στην παράθεση πανευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων. Κατ' επέκταση, δεν περιμένει κανείς από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να προτείνει άμεσα συγχωνεύσει καταργής τμήματων, καθώς η πρόταση αυτή θα απαιτούσε μελέτες και τόλμη, πόσο μάλλον εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Όσον αφορά την νοσηλευτική, είπατε ότι 40, έχετε την πληροφορία, 40 τμήματα είναι στην επιθυμία, τέλος πάντων, του Υπουργείου να κλείσουν πανελλαδικά. Συμπεριλαμβάνεται λίγο πολύ, κατάλαβα, και το δικό μας τμήμα της νοσηλευτικής. Τι πληροφορίες έχετε? Με τις αποφάσεις που έχουν πάρει δύο τελευταίες κυβερνήσεις θα κλείσουν 40 τμήματα. Όχι ότι έχουν αποφασίσει ποια τμήματα. Αυτό. Δεν μίλησα για συγκεκριμένα τμήματα που έχουν αποφασίσει να τα κλείσουν. Αλλά αν δεν έχουν φοιτητές, μπορεί να κλείσουν. Ναι. Αυτό το θέμα σίγουρα μπορούμε, δεν λέω είναι σίγουρο, αλλά μπορούμε να το πολεμήσουμε, να μην είναι εδώ η σχολή, μια και κατεξαίρεση έμεινε τόσα χρόνια. Δεν ήταν ότι είχε όλες τις προϋποθέσεις, το γνωρίζουμε ότι δεν είχε καθηγητές, δεν είχε κτίρια. Παρ' όλα αυτά έμεινε κατεξαίρεση. Πολλές φορές πήγε να κλείσει η σχολή και το 2014 και το 2018 ή αρχές του 2019 με τις συνεννώσεις των σχολών ήταν επιθυμία να κλείσει αυτή η σχολή. Όμως το πολεμήσαμε και έμεινε η σχολή. Έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Καλλιτεχνικό σχολείο με γυμνάσιο και ηλικιακές τάξεις θα αποκτήσει σύντομα η Αλεξανδρούπολη ύστερα από την επικαιροποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Καΐσας, διαβεβαίωσε ότι η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει τρόπο για την μόνιμη στέγαση του σχολείου, αλλά μέχρι τότε θα στεγαστεί προσωρινά σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μεταξύ του πρώτου και τρίτου γυμνασίου. Στην τελική ευθεία μπήκε η λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Αλεξανδρούπολη μετά και την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έκτακτη συνεδρίασή του για το θέμα αυτό. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Καΐσας, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην πόλη ικανοποιώντας ένα αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επισημένοντας δε ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο έργο για την πόλη, ένα καλό εργαλείο στην κοινωνία προκειμένου να δουλέψουμε με τους ανθρώπους σε άλλες κατευθύνσεις. Το σχολείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, ενώ στην πορεία θα καλυφθούν και οι τάξεις του λυκείου. Μερικές από τις ειδικότητες που θα περιλαμβάνει είναι κλασικό μπαλέτο, μοντέρνος χορός, θέατρο, συγγραφή σεναρίων, μουσική, ποιήση, σχέδιο γραμμικό ελεύθερο, ενώ οι καθηγητές του σχολείου θα καλύπτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας. Από εδώ και πέρα, άρα ανοίγει ο δρόμος για να ιδρυθεί ένα καλλιτεχνικό σχολείο στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ένα σχολείο που θα διδάσκονται μαθήματα χορός και κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, θέατρο, συγγραφή έργων, σενάρια, μουσική, ποίηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται όλο αυτό. Σχέδιο τεχνικό. Τεχνικό σχέδιο και γραμμικό σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική, μοντέρνος χορός, ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη ουσιαστικά, με τις τέχνες μάλλον.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μία σειρά ανθρώπων με συγκεκριμένο αντικείμενο που μέχρι σήμερα δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση θα προσληφθούν όπως επισημαίνει ο κύριος Καΐσας. Στην έκτακτη συνεδρίαση υπήρξε διαφωνία για το χώρο που θα στεγαστεί προσωρινά το σχολείο, που όπως αποφασίστηκε θα είναι ο χώρος του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος καλύπτει πολλές από τις ανάγκες του. Οι επόμενες κινήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης εστιάζονται στη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία των σπουδαστών που θα προέρχονται από όλους τους δήμους της περιοχής. Η εισήγηση όμως έλεγε συγκεκριμένα ότι ζητούσαμε έναν προσδιορισμό χώρου προκειμένου να λειτουργήσει το σχολείο, έστω και προσωρινό. Από εκεί και πέρα ο Δήμος εργάζεται σε μια κατεύθυνση να δημιουργήσει μόνιμες εγκαταστάσεις για το καλλιτεχνικό σχολείο, έτσι ώστε να κλείσει το θέμα. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν το νέο σχολικό έτος, ίσως θα έχουμε και την οριστική λύση του ζητήματος της στέγασης. Αυτή είναι, όπως το αναφέρουμε, μια προσωρινή επιλογή του χώρου. Και ποια θα είναι αυτή? Ορίστε. Η προσωρινή επιλογή του χώρου ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Είναι το ΠΕΚ. Ήταν ένας χώρος όπου εκπαιδεύονταν οι εκπαιδευτικοί, έχει αίθουσες, έχει χώρο για εκδηλώσεις. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.